Και τα δικά σας έτη, τα δικά μας έτη όλων να είναι χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλημέρα με ένα χαμόγελο. Χάρηκα πάρα πολύ στην Αρτοκλασία και θα σας πω άλλα ήθελα να πω, αλλά άλλα θα σας πω. Τι θα σας πω? Καλημέρα με τη γέννηση του Χριστού. Δεν ξέρω γιατί, ένιωσα μια πίστη και μια αισιοδοξία. Το πρωί ήρθα εδώ στην Εκκλησία, όπως κάθε φορά είναι στολισμένα. Όλες οι εικόνες, εδώ έχουμε ανθοκήπιο με τα Αλεξανδρινά, τις γλαστρούλες, τις γαρδένιες, τα πευκάκια, όλα αυτά. Είναι πολύ όμορφη στολισμένη όλη η εκκλησία, τις σημαίες πάνω. Είναι πάρα πολύ όμορφα και βέβαια το πρωί θέλω να σας κάνω μια έκπληξη και να λειτουργήσουμε εκεί όπου είναι η Παναγία των Ευχών. Όμως μου είπαν τα παιδιά ότι στις 10 η ώρα θα βρέχει καταρακτοδός στο ναό. Ήταν τόσο όμορφα, σηκώθηκα και ήρθα εδώ περίπου 5 παρά 10 και μπήκα μέσα από το κελί και μπήκα μέσα εδώ απ' έξω, δηλαδή στο ναό, στον περιβάλλοντα χώρο, και είδα που ανάβανε τα φωτάκια εδώ στο πηγάδι που είναι η Παναγία των Ευχών, εκεί που θα μπει η πρωτότυπη εικόνα της Παναγίας των Ευχών. Και είπα ότι είναι πολύ όμορφα σήμερα να λειτουργήσουμε. Απροετοίμαστη βέβαια, αλλά αυτή ήταν η πρώτη μου σκέψη. Είναι ένα μαγευτικό μέρος που θα λειτουργήσουμε τις προσεχείς ημέρες. Θα σας πω και ποια μέρα θα λειτουργήσουμε, για να είσαστε όλοι συντονισμένοι, να δείτε την πρώτη Θεία Λειτουργία στο χώρο αυτό που εσείς, που εμείς φτιάξαμε, στο χώρο όπου θα τοποθετηθεί η Παναγία των Ευχών, που θα κάνει απίστευτα θαύματα. Θα είναι, όταν θα ολοκληρωθεί, μου είπε, μία Αγία Μορφή, οι τρεις μορφές της Παναγίας στον ιερό σας ναό, μεγάλη τεράστια μορφή, από τους τεράστιες μορφές που βρίσκονται εδώ ακόμα στη γη, δεν έχουν φύγει ακόμα. Μου είπε, όταν παιδί μου, πριν ξεκινήσω όλη αυτή την προσπάθεια, όταν θα ολοκληρωθούν οι τρεις μορφές της Παναγίας, η στύπων Αγίας Τριάδος, τότε παιδί μου ο ναός θα έχει πλούσια τη χάρη της Παναγίας και τα θαύματα τα οποία θα δείχνει ο Τίμιος Σταυρός, αλλά και η Παναγία, θα είναι απίστευτα, και προσθέτω εγώ, και όμως πραγματικά, ουσιώδη, με συνέχεια και πραγματικά. Δημιουργήθηκε η πρώτη εικόνα της Παναγίας, είναι η Παναγία του Βράχου, η Αγιοσιδωρήτησα, που τη γιορτάζαμε προχθές, 26 Δεκεμβρίου. Μια τεράστια εικόνα σε ευλογία και χάρη, και βλέπετε τα χιλιάδες τάματα τα οποία υπάρχουν και πόσα δε ακόμα περισσότερα υπάρχουν, που αυτή τη στιγμή δεν έχουν τοποθετηθεί, γιατί θέλουμε να ολοκληρώσουμε τον πέτρινο θρόνο της Παναγίας, αφού ο Χριστός μας είναι το δεσποτικός θρόνος και πρέπει να γίνει και δεσποτικός θρόνος της Κυρίας Θεοτόκου, η Παναγία του Βράχου, η Αγιοσιδωρήτησα. Η δεύτερη εικόνα είναι η εικόνα του ιερού μέσα, του ιερού βήματος, το τυπερμάχο. Αυτό είναι το απολυτίκιό της. Το δε της Παναγίας του Βράχου είναι Παναγία του Βράχου Αγιοσιδωρήτησα. Και η τρίτη Παναγία που υπέδειξε η ίδια η Κυρία Θεοτόκος δια οραμάτων σε κόσμο ανθρώπους και σε μένα προσωπικά και είπε την ονομασία της, είναι η Παναγία των Ευχών, που οποιοδήποτε κάνει οποιαδήποτε ευχή, δεν υπάρχει περίπτωση, αφού θα υπάρχει εγγεγραμμένη, όπως τον Άγιο Φανούριο, τον Άγιο Ιούδα του Θαδαίου, θα υπάρχει ευχή για την Κυρία Θεοτόκο των Ευχών, όπου θα βρίσκεται έξω, εδώ που είναι διαμορφωμένος όλος ο χώρος, χωρίς να τον ξέρουμε τον διαμορφώνουμε και χωρίς να το ξέραμε διαμορφώθηκε σε ένα ωραίο πέτρινο καλέσθητο τέμπλο, όπου εκεί θα μπουν εικόνες Αγίων και στο μεγάλο προσκυνητάρι δίπλα στο πηγάδι θα μπει, που είναι από πίσω, ο Βράχος
θα μπει η μεγάλη εικόνα, η θαυματουργή, η Παναγία των Ευχών, που στη Βέρεια που αγιογραφείται και ετοιμάζεται με ασήμι και οτιδήποτε άλλο, ευωδιάζει, και όχι μόνο ευωδιάζει, αλλά πάνε από πάρα πολλά μέρη και ιδιαίτερα από τη Γερμανία και από τη Βόρεια Ελλάδα, ακόμα όπως είναι έτσι, όχι τελείως ζωγραφισμένοι, αγιογραφημένοι, και προσκυνούν οι άνθρωποι και κλαίνε οι άνθρωποι και αφήνουν τάματα οι άνθρωποι και εκπληρώνονται οι επιθυμίες τους. Έτσι λοιπόν, με τη χάρη και την ευλογία του Θεού, μπήκα στην Εκκλησία σήμερα που θα κάνουμε τη Θεία Λειτουργία. Εδώ λειτουργούμε όλο το καλοκαίρι έξω. Πού θα κάνουμε τη λειτουργία? Μου λένε τα παιδιά, Πάτερ, 10 η ώρα γράφει η μετεωρολογική υπηρεσία, θα ξεκινήσει ασταμάτητη βροχή όλη την ημέρα και θα είναι δύσκολη η Θεία Λειτουργία. Εγώ έσκυψα το κεφάλι κάνοντας υπακοή, ενώ η θέλησή μου ήταν τεράστια, και μπήκα μέσα στο ιερό. Κάνω Άγιε μου Ισίδωρη, δεν πειράζει, σήμερα θα λειτουργήσουμε εδώ και κάποια άλλη μέρα του χειμώνα κρύα θα γίνει η Θεία Λειτουργία κάτω. Και εκείνη τη στιγμή, παιδιά μου, εγώ είμαι μάρτυρας και εγώ το πιστεύω, σύστηκε όλο το ιερό, κουνήθηκε η εικόνα των Αγίων, ακούστηκε ο κρότος μέχρι έξω και έσκυψα το κεφάλι μου. Πρωτοφανές, δεν μίλησα, αλλά συνέχισα να κινιέμαι βλαβικά μέσα στο ιερό, σιγά 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 σιγά. Βγήκα, είπα το Σοφία Ορθή στο Ευαγγέλιο. Κοίταζα την εικόνα της γεννήσεως. Κοίταζα καλά καλά τα λουλούδια. Ξέρετε, εκείνη την ώρα, αντί να κοιτάζω δεξιά και αριστερά, τι κοίταζα? Τον κήπο. Τον κήπο του ναού μας. Το ανθοκήπιο. Το κλειστό. Όχι το ανοιχτό που είναι απ' έξω, αλλά ο ναός μας που είναι στολισμένος με γλάστρες λουλούδια, κυπαρίσια τριαντάφυλλα από τον πύργο, αυτές οι φτέρες. Τι να σας πω. Και βγήκα και στα Άγια, ευχαρίστησα την Παναγία, τη γέννηση και τον Κύριο, του λέω σας ευχαριστώ που με έχετε εδώ στο ναό. Δείξε μας κάποιο σημείο ότι πάντοτε η Εκκλησία του Χριστού θα θριαμβεύει, αλλά κατ' ουσίαν, όχι κατά τύπο. Και σε παρακαλώ, Χριστέ μου, που γεννήθηκες, αναγέννησέ με και εμένα και γέννησε τους πατέρες και τα παιδιά όλα που είναι εδώ και διακονούν. Και βγήκα έξω εδώ στην Αρτοκλασία και ξαφνικά, να το πω κριτικά, γούρλωσα τα μάτια μου, παιδί μου. Ξανακοίταξα και ξανακοίταξα. Τι να δω? Τα λουλούδια τα οποία είχαμε βάλει την παραμονή της γεννήσεως 24 του μηνός, που είχε φτιαχτεί το στεφάνι από 23 του μηνός, αυτές, πώς λένε, οι τουλίπες, άνοιξαν, τώρα άνοιξαν. Η τουλίπα όταν μπει στο νερό ανοίγει βέβαια, αλλά και κλείνει. Αλλά αυτή την ώρα που κάναμε την αρτοκλασία, έβλεπα τις τουλίπες να ανοίγουν ωραία, ωραία. Και κουνιόταν. Να το δείτε το. Τώρα άνοιξαν. 23 του μηνός τα βάλαμε. Το έφτιαξε η Μαρία. Έφτιαξε το Στεφάνι με τη Βερόνικα και τα άλλα τα κορίτσια δεν ξέρω. Φαίνεται τα φτιάξανε, παιδί, με πολύ αγάπη. Γι' αυτό έχω πει ότι εδώ στο ναό μας να κόβουμε μια ηλιά, μια δάφνη, ένα λουλουδάκι και να φτιάχνουμε ένα χειροποίητο όμορφο στεφάνι. Τα στεφάνια τα οποία θέλει η Παναγία μας, ο Κύριός μας, όχι τα τυποποιημένα, αλλά τα γνήσια, τα παλιά. Εγώ έτσι έχω μάθει στο χωριό μου. Να μην πληρώνω, αλλά να τα φτιάχνω εγώ. Με τα ίδια μου τα χέρια, σαν τάμα.
Και αυτό έχει ουσία, παιδιά μου. Να κρατήσουμε την παράδοση της Εκκλησίας μας, που πηγαίνανε οι γιαγιάδες με τις ποδιές και μαζεύανε τα λουλούδια, πηγαίνανε και στολίζανε τις εικόνες, και οι εικόνες τότε μιλούσανε. Οι εικόνες τρέχανε μύρο. Οι εικόνες δείχνανε σημεία. Οι εικόνες χαιρότανε. Και ερχόταν οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας, οι μαμάδες μας, και μας έλεγαν, επήρα ένα χαμομηλάκι από τον αγρό και ένα τριαντάφυλλο και μία ελιά και ένα γιασεμί και στόλισα την εικόνα του Χριστού ή της Παναγίας ή οτιδήποτε άλλη εικόνα. Πώς να μη χαίρεται λοιπόν ένας παπάς, ένας άνθρωπος, όταν πραγματικά βλέπετε εδώ, παιδιά μου, εδώ, όχι εμένα, τα λουλούδια της γεννήσεως. Αυτό έχει σημασία. Τι να με κάνετε εμένα? Εγώ δεν έχω κανένα λόγο. Ήρθα εδώ στη ζωή, έτσι περαστικός είμαι. Η εικόνα όμως αυτή δεν είναι περαστική. Η εικόνα αυτή εδώ δεν είναι περαστική. Ούτε τα τάματα, ούτε τα λουλούδια. Ισοσμήν ευωδίας. Είναι φοβερό. Με παρακολουθείς, παιδί μου, Άλλα ήθελα να πω. Γι' αυτό στην αρτοκλασία έβλεπες και χαιρόμουνα και έπαιζα σαν μικρό παιδί. Κάποιος θα πει ότι, ξέρεις, είναι φυσιολογικό. Συμφωνώ απόλυτα. Δείξε μου ποιο είναι το φυσιολογικό, ποιο είναι το θαυματουργό και ποιο είναι αυτό το πιστευτικό. Εσύ μπορείς να τα ανοίξεις τώρα τα λουλούδια? Κανένας δεν μπορεί. Μπορείς τώρα να διατάξεις τις ελιές, το καλοκαίρι να έχουν ελιές? Κανένας δεν μπορεί. Ουδείς. Όλα έχουν την τάξη τους και το δρόμο τους. Δεν τα έχετε ξανακούσει αυτά? Γιατί το τριαντάφυλλο ή το γαρίφαλο ανθίζουν συγκεκριμένες μέρες και μήνες? Γιατί το χρυσάνθεμο? Γιατί βγαίνουν τα αλεξανδρινά τώρα και όχι το καλοκαίρι? Γιατί? Γιατί ο πλάστης και δημιουργός τα έχει πλάσει έτσι και αυτά, για να βγαίνουν κατά διαστήματα του χρόνου και να μας δίνουν την χάρη και την ευλογία, για να δείξει ότι είστε ως ένας παντοδύναμος, αόρατος και ακατάληπτος. Είναι όλα αυτά μέσα στο πιστεύω. Είναι όλα αυτά μέσα στο Ευαγγέλιο. Και όταν επέρασε η Παναγία από την έρημο μαζί με το γαϊδουράκι που τη συνόδευε ο Ιωσήφ, κάποια ξερά λουλούδια θάμνη ξερή, εκείνη την ώρα που περνούσε και το πέπλο της ακουμπούσε την έρημο, αυτά άνθησαν και μάλιστα κυκλοφορούν και πολλά που λένε ότι είναι το άνθος της ερήμου. Γιατί η Παναγία ευλόγησε το ξερό θάμνο και άνθησε μέσα στην έρημο. Πάντα γαρεπή σας και εν το ουρανό και τη γη. Και σας μιλάει ένας απλός παπάς. Πιθανόν δεν ξέρει πολλά, αλλά μελετά την ουσία της Αγίας Τράπεζας, του σώματος και το αίματος, και προσπαθώ με τα τυφλά μου μάτια να ανακαλύψω πού είναι ο Χριστός. Πού, παιδιά μου, είναι ο Χριστός? Πού πήγε ο Χριστός? Πού θα τον βρω τον Χριστό? Πού θα τον νιώσω τον Χριστό? Δείξε μου, Χριστέ μου, πώς θα σε νιώσω?
για να μπορώ να διδάξω και στους άλλους ανθρώπους ότι εκεί κατοικεί ο Χριστός. Αυτόν ψάχνω, αυτόν βρήκα, αυτόν ακολουθώ, με αυτόν ζω και προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Είναι απίστευτο το έλεος του Θεού. Είναι απίστευτη η μεγαλοσύνη του Θεού. Αγαπητοί μου, παιδιά μου, χριστιανοί μου, μην περιμένετε από μένα κηρύγματα έτσι δύσκολα, γιατί δεν θα σας πω τίποτα εάν εγώ δεν το καταλάβω, εάν εγώ δεν το νιώσω, εάν δεν γονατίσω και δεν το κατανοήσω. Γι' αυτό και βλέπετε και εκφράζομαι έτσι όπως εκφράζομαι. Άλλες φορές σαν ζόρικος, άλλες φορές σαν παιδάκι, άλλες φορές χαμογελώ, άλλες φορές κλαίω, άλλες φορές παραπονιούμαι, άλλες φορές παίρνω τον Τίμιο Σταυρό και του λέω: Σταυρέ μου, βοήθα τον άνθρωπο. Γιατί σταμάτησε να μιλάνε οι άνθρωποι, μίλα εσύ Σταυρέ μου. Γιατί εσύ είσαι η ζωή, η ταφή και η Ανάσταση. Ποτέ ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει πώς έρχεται στη ζωή, πώς θάβεται και πεθαίνει και πώς αναστήνεται. Γιατί πρέπει να υπάρχει μεγάλη πίστη και μεγάλη σοφία. Και εμείς που είμαστε στην Εκκλησία και ανακηρύσσουμε τους Αγίους, υπάρχει αυτή η σοφία των Αγίων αυτών, αλλά δεν πέρασαν από τη ζωή μόνο για να πούνε ένα καλό λόγο, αλλά πέρασαν από τη ζωή και θαυματούργησαν και θαυματουργούν και συνεχίζουν να θαυματουργούν. Εάν ένας άνθρωπος Άγιος επί της γης δεν δείχνει το μεγαλείο της πίστεώς του που του έχει δώσει ο Θεός, εάν δεν θαυματουργεί εν τη γη όπως ο Άγιος Πορφύριος, Παΐσιος, Ιάκωβος, Ευμένιος, Αμφιλόχιος, Πλανάς, Νεκτάριος, όπως όλοι οι σύγχρονοι Άγιοι, τότε δεν έχει αγιότητα, απλά έχει πεθάνει ή έχει κινημηθεί. Ζητάς την αγιότητα, αυτοί που ζητούσαν την αγιότητα ήθελαν να γνωρίσουν πάνω απ' όλα τον Χριστό, όχι δια χείλεως αλλά δια καρδιάς, όχι δια λόγων αλλά δια του Ευαγγελίου. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η Βασιλεία των Ουρανών. Βρε άνθρωπε, τώρα είσαι δυνατός, τώρα έχεις εξουσία, τώρα δεν μπορεί να σου μιλήσει άνθρωπος. Αλλά σήμερα άκουγα ένα ωραίο δίδαγμα το πρωί 5:30, όπως άνοιξα να ακούσω τι γίνεται με τον καιρό, και άκουσα μία κουβέντα. Μέσα στο σπίτι είναι όλοι ίσοι. Είμαστε κλεισμένοι. Όλοι ίσοι είμαστε. Και βλέπετε, ποιος είναι ο μεγάλος, ποιος είναι ο μικρός. Όλοι κρυβόμαστε. Είμαστε όλοι μικροί. Όλοι φοβόμαστε. Είμαστε όλοι μικροί. Όλοι τρέχουμε να προστατευτούμε. Είμαστε όλοι μικροί. Γιατί όταν ο Θεός, παιδιά μου, στείλει τον Υιόν όπως αυτόν τώρα, τρέχουμε να σωθούμε για να βρούμε τα φάρμακα και τα αντιβιωτικά για να μπορέσουμε να ζήσουμε πιο όμορφα και πιο ευχάριστα. Το ευλογεί ο Θεός αυτό. Αλλά μέχρι που να φτάσουμε σε αυτό, τότε όλοι κρυβόμαστε. Γιατί, παιδιά μου καλά, γιατί, Πάτερ Δημήτρια, γιατί, παιδιά μου, φοβάμαι το θάνατο. Γιατί όταν έρθει ο θάνατος, δεν ξέρω τι θα με βρει, πώς θα με βρει και αν θα με βρει ο Χριστός.
σας λέω κάποια πράγματα καρδιάς, μόνο καρδιάς, αγάπης, μόνο αγάπης. Χαμογελάτε, χαμογέλα Παπαδημήτρη. Κλαίε Παπαδημήτρη, αλλά κλαίε με τη χαρά που έχεις. Μίλα Παπαδημήτρη, αλλά μίλα με τη φωνή που έχεις. Εγώ, παιδιά μου, ψάχνω να βρω αυτό τον πλάστη μου και δημιουργώ. Ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος ήτανε άλλου θρησκεύματος. Αγάπιος το όνομα. Μεγάλο πρόσωπο, τεράστιο. Πήγε στο Άγιον Όρος και εκεί βαφτίστηκε Ορθόδοξος. Κάποια στιγμή άκουσε για τον Τίμιο Σταυρό. Και όταν ήρθε γονάτισε και μου είπε, «Πάτερ μου, θέλω να βρω το Χριστό». Κούνησα το κεφάλι μου και του είπα, «Πώς λέγεστε?» «Αγάπιο με λένε». «Πού θα τον βρω το Χριστό?» «Είσαι καλά?» του λέω. Γυρίζει και μου λέγει, «Όχι, έχω καρκίνο. Όλο μου το σώμα γεμάτο καρκίνο. Γιατρός είμαι». Και επειδή μου κόψανε πολλές τις πόρτες, εξάσκησα το επάγγελμα του σιδερά. Γιατί μόλις άφησα τη θρησκεία αυτή που είχα, έκλεισαν πόρτες και τώρα είμαι απλός σιδεράς. Και με τα σίδερα φτιάχνω ένα σιδερένιο σταυρό. Γύρισα και του είπα, «Πού θα τον βρεις τον Χριστό?» «Στην καρδιά σου μέσα». «Θέλω να τον δω?» «Μα δεν μπορείς να δεις τον Χριστό. Μόνο οι Άγιοι τον βλέπουν. Αλλά έχεις βέβαια και αυτό το μαρτύριο του καρκίνου. Οπότε θα τον δεις, πιστεύω». Μπήκα μέσα στο ιερό και γονάτισα και έκλαιγα σαν μωρό παιδί. «Κύριέ μου, εγώ δεν σε έχω δει. Ας σε δει αυτός ο άνθρωπος που σε ζητάει». Και εκείνη τη στιγμή έβαλα τα κλάματα και είπα, «Κάνε με και εμένα, Κύριε, να σε αναζητήσω. Αν σε αναζητήσω θα σε βρω». Και αμέσως πήρα τον Τίμιο Σταυρό και του βάζω τον Τίμιο Σταυρό εδώ στην καρδιά. Τον αγκαλιάζω. Βγάζω το πετραχύλι μου και του το βάζω πάνω στο κεφάλι του. «Κάθεσε και προσευχή σου. Μπορεί να σε ακούσει ο Χριστός και να έρθει να τον δεις». Έμεινε επί πολλή ώρα και έκλαιγε επί πολλή ώρα. Κάποια στιγμή μου φωνάζει, «Πάτερ, πάτερ, πάτερ». Πηγαίνω κοντά του. «Τι είναι, αγαπιέ μου? Σε βγάλανε αγάπιο μάλλον, επειδή αγάπησες τον Χριστό». «Πάτερ, αυτή τη στιγμή με καίει ο Σταυρός και καίγεται όλο μου το σώμα. Έχουν θαμπώσει τα μάτια μου. Ο Χριστός καίει. Ο Χριστός ζεσταίνει», του λέω. «Και αυτή τη στιγμή θα σου διατηρήσει την ασθένεια μέχρι που να ολοκληρωθεί αυτή η επαφή σου με τον Χριστό και μετά, αν θέλει ο Χριστός, θα σε πάρει κοντά του». Είπες τέτοιο πράγμα? «Την αλήθεια», μου είπε, «θέλω να μου πεις. Ο Χριστός δεν είναι ψεύδος, αλλά είναι αλήθεια. Είναι αγάπη. Είναι ζωή». Και τότε, αφού πήγε στο σπίτι και ερχότανε συνέχεια εδώ, κάποια στιγμή με ειδοποίησαν ότι είναι στο νοσοκομείο
και είναι στα τελευταία του. Εκεί που περπατούσε, έπεσε. Μου είπαν να πάω να τον δω, αλλά λόγω πολλών εργασιών και πνευματικών, καθυστέρησα και δεν πήγα. Κάποια στιγμή την ώρα που λειτουργούσα στην Αγία Τράπεζα, λέω δεν πάω να δω τον Αγάπιο, άραγε θα ζει ακόμα. Πήρα τον Τίμιο Σταυρό και όταν έφτασα να ρωτήσω κουμπωμένος τους γιατρούς αν ο Αγάπιος ζει ή πέθανε, μία νοσοκόμα που με βλέπει με αναγνώρισε και μου λέει «Εσάς περιμένει για να φύγει από τη ζωή». Λέω «Πού βρίσκεται?». Ανέβηκα πάνω μαζί με τον πατήρ Χαράλαμπα, τότε ήταν λαϊκός ακόμα. Μπήκα μέσα στο δωμάτιο και είχε την Παναγία του Βράχου στο δωμάτιό του. Κούνησε το κεφάλι του και με το χέρι του μου έκανε ευχαριστώ στην καρδιά μου. Το έβαλα πάνω το κόκκινο πετραχύλι και του είπα «Είδες τον Χριστό?». «Ναι», μου λέει, «τον είδα». «Ένα φως είναι, ένα τεράστιο φως», και μου έκανε έτσι τα χέρια του όσο μπορούσε να τα σηκώσει. Στο κρεβάτι όπως ήταν εξαπλωμένος μου κάνει έτσι τα χέρια του. «Έτσι κάνει ο Χριστός». «Έτσι», μου λέει, «κάνει ο Χριστός και ευλογεί τον κόσμο». Ο κόσμος όμως δεν τον βλέπει. «Αλλά να ξέρεις, Πάτερ μου», μου λέει, «θα τον δει κάποια στιγμή, γιατί θα μιλήσει τελευταίος πάντοτε». Και εκείνη τη στιγμή μου λέει «φεύγω, Πάτερ μου, φεύγω την ευχή σου». «Τώρα που φεύγεις», του λέω, «μίλησε στον Χριστό και για μένα, γιατί πας κοντά του και πες του ότι με έχει αφήσει εδώ στη γη, αλλά αφού με αφήνει να με προστατεύει». Αυτό του είπα. Και εκείνη τη στιγμή μπαίνει ένα κατάλευκο περιστέρι, έρχεται πάνω στο κρεβάτι του, κάθεται, τον κοιτάζει όπως ήταν το παράθυρο ανοιχτό, βάζοντάς του εγώ τον Τίμιο Σταυρό εδώ, το περιστέρι πιο κάτω, κούνησε τα φτερά του και την ώρα που έφευγε το περιστέρι, ο Αγάπιος άφηνε το πνεύμα του στην αγκαλιά του Χριστού. Σταμάτησε το περιστέρι πάνω στο μπατζούρι του παραθύρου, κοίταξε προς εμένα τον Αγάπιο στο κρεβάτι, φτερούγησε και χάθηκε και έτρεξα στο παράθυρο και άφησα τον μακαριστό Αγάπιο να δω στο παράθυρο πού πήγε αυτό το περιστέρι. Δεν πήγε δεξιά και αριστερά, δεν πήγε πάνω ή κάπου αλλού. Το βλέπα και ανέβαινε πάνω, σκάλες, 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 και κάποια στιγμή εξαφανίστηκε από τα μάτια μου. Όταν γύρισα, έκανα μία μετάνοια, παιδί μου, σε αυτόν τον άνθρωπο και του φίλησα το χέρι και του είπα «την ευχή σου θέλω, διότι εσύ γνώρισες τον Χριστόν». Μία γλυκιά καλημέρα σε όλους σας. Σας μιλάω πάντοτε από καρδιάς, διότι αυτά μένουν. Είναι η χαρά μου μεγάλη σήμερα. Τα λουλουδάκια. Να τα δείξετε πολλές φορές. Σήμερα ανθίσανε. Τώρα στο τέλος, για να πούμε όλοι παρέα μαζί το διευχόν των Αγίων. Ωραίες οι τουλίπες. Κατάλευκες οι τουλίπες. Ευχάριστα μηνύματα και μηνύματα αισιοδοξίας. Δείχνετε το παιδί μου και εγώ θα διαβάζω. «Καλημέρα, πατερούλη μου και πατέρες του Λυκαβητού.
Δεν υπάρχουν λόγια για τις Θείες Λειτουργίες που μας προσφέρεται ο Τίμιος Σταυρός να σας χαρίζει υγεία και δύναμη. Αυτά τα λουλούδια είναι για σας, Πατέρα Δημήτρη. Χρόνια σας πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά τα λουλούδια είναι για εσάς, Πατέρα Δημήτρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σήμερα κάλαντα και ύμνη Χριστουγέννων. Υπέροχη, ο Πατήρ Δημήτριος συνεχίζει να μας δίνει ελπίδα, χαρά, ηρεμία και να μας γεμίζει με ωραία συναισθήματα τις ψυχές των μοναχικών ανθρώπων που ανυπομονούν να ανοίξουν τους δέκτες και να ακούσουν τις υπέροχες φωνές των Πατέρων. Σας ευχαριστώ. Πολύχρονη και υγιής. Ο καμεραμάν είναι τέλειος. Η λήψη της Φάτνης και όλων των άλλων φωτών του ναού, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, είναι τέλεια. Πήγα 3 φορές στα Ιεροσόλυμα και πιστέψτε με, δεν νομίζω ότι βρίσκομαι εκεί βλέποντάς σας. Ήθελα να το δείτε, μεγάλο παιδί μου, κοντά, έλα κοντά, μη φοβάσαι, εγώ είμαι ο Παπαδημήτρης. Ήθελα να σας πω ότι αυτό το μέρος το ευλόγησε ο Χριστός. Γι' αυτό και γίνονται τόσα πολλά θαύματα. Ήταν ευλογημένο από τους 3 ιεράρχες που ενώ οι μάγοι οδηγήθηκαν από τον Αστέρα να βρουν την Βηθλεέμ, εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός, έστειλε ο Θεός τον Αστέρα στους 3 ιεράρχες για να βρουν αυτό το κατάλημα, να ξεκουράζονται και να προσεύχονται. Και τόσοι άλλοι Άγιοι που είναι εδώ. Μία πολύ ωραία φωτογραφία. Μακάρι οι δεδιωγμένοι, ένε και δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών. Και μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσιν ημάς και είπωσιν πάν πονηρό ρήμον καθημών ψευδόμενοι ένε και νεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πωλήσεν της ουρανής, ούτω γαρ εδίωξαν τους προφήτες και τους πρόημών. Μακάρι είναι εκείνοι που καταδιώκονται για χάρη της δικαιοσύνης, γιατί σε αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι θα είστε όταν θα σας βρίσκουν και θα σας καταδιώξουν και θα πούν εναντίον σας κάθε κακό λόγο, λέγοντας ψέματα εξαιτίας μου. Τότε να χαίρεστε και να αγαλιάστε, γιατί η ανταμοιβή σας θα είναι μεγάλη στους ουρανούς. Έτσι ακριβώς κυνήγησαν τους προφήτες που έζησαν πριν από εσάς. Επιτρέψετε μου να το πλαστικοποιήσω και να το έχω μαζί μου. Είναι όλη η αλήθεια του κάθε ανθρώπου. Ο Άγιος Στέφανος, πρωτομάρτης Στέφανος, ο Άγιος Στέφανος, η αποκεφάλιση του Αγίου Στεφάνου. Μέρος της κάρας του Αγίου Στεφάνου. Ο Χριστός ξυλουργός. Φοβερή εικόνα. Ο Χριστός με τον Πατέρα Του, ξυλουργός. Στη Ναζαρέτ θα φτιάξουμε κι εμείς εδώ τη γούρνα, το αγίασμα και την εικόνα του Ευαγγελισμού της Παναγίας, που η ίδια η Παναγία έδειξε το σημείο
και βρέθηκε η εικόνα της σε ένα σπίτι κατόπιν ουράνιας από μακριά από τη Ρωσία, ένα μικρό εικονάκι το οποίο θα μπει στο προσκυνητάρι μέσα της κολόνας και του βράχου. Αχ, Παπά Σπύρο μου. Μακάρι ο Θεός να ευλογήσει αυτό το μέρος ανά τους αιώνες, επειδή και η μορφολογία του εδάφου είναι τέτοια, να γίνει μια αναπαράσταση της Ιερουσαλήμ. Να έρχεται ο κόσμος να προσκυνάει και να χαίρεται. Και μια πολύ όμορφη εικόνα φαίνεται κάποιο παιδί, αγιογράφησε κάποιον Άγιο. Και μια πολύ όμορφη εικόνα που την αγαπάω εξαιρετικά. Αγαπάω τον Τίμιο μου Σταυρό γι' αυτό. Παπασπύρο μου, έλα εδώ. Σου την αφιερώνω με πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό. Ευχαριστώ, παιδί μου, φυκό. Από τα όμορφα λουλούδια μας, από την εικόνα της γεννήσεως του Χριστού, αυτή την εικόνα τη βρήκα στο ναό μας πριν έρθω, είναι παλαιά εικόνα φαίνεται, και κορνιζωμένη έτσι όπως ήταν, δεν λείπει από το ναό μας, φυλάσσεται και κάποια στιγμή θα μπει σε περίοπτη θέση. Δεν παίζει σημασία αν είναι αγιογραφημένη ή αν είναι διαφορετικά ζωγραφισμένη, παίζει σημασία πόσο τιμάς αυτό το οποίο έχεις και αυτό το οποίο κρατάς. Με όλη μου την αγάπη σας εύχομαι μια πολύ όμορφη Κυριακή, η ώρα είναι 12:05. Μέσα από την καρδιά μου, δεν ξέρω, Πάτερ Κωνσταντίνε, κάτω που είσαστε, ο Πατήρ Δημήτριος, δεν ξέρω πώς αισθανθήκατε σήμερα. Δεν ξέρω αν είδατε από κάτω, βέβαια, που παρακολουθείτε την Θεία Λειτουργία και προστατεύετε ποικιλοτρόπως το ναό μας, αλλά έχω να σας δώσω τη μεγάλη μου αγάπη, το μεγάλο μου σεβασμό στο δικό σας πρόσωπο και σε όλους τους ευλαβείς προσκυνητές που παρακολουθούν τούτη την ώρα. Δεχτείτε τις ευχές μου, δεχτείτε την αγάπη μου, δεχτείτε την ευγνωμοσύνη μου, δεχτείτε όλα αυτά τα οποία προσφέρει η δικιά μου η καρδιά μέσω του Τιμίου Σταυρού, που είναι ο ενδιάμεσος κρίκος, και εγώ δεν είμαι τίποτα περισσότερο από ένας απλός ταχυδρόμος με μία ταχυδρομική τσάντα με τα γράμματά σας που τα μεταβιβάζω στον Τίμιο Σταυρό και στους Αγίους της Εκκλησίας μας για να πάρουν γνώση και να πραγματοποιήσουν τα αιτήματα της καρδίας σας. Ήμουν ταχυδρόμος όταν ήμουν λαϊκός, πριν πω μέσα στα ελληνικά ταχυδρομεία, στη διοίκηση, ήμουν ταχυδρόμος σε διάφορα ταχυδρομεία που υπηρέτησα και στο τέλος υπηρέτησα τα Βρυλίσσια, εκεί όπου 18 χιλιόμετρα κάθε μέρα με το μηχανάκι έκανα, υπερήφανος που κρατούσα την ταχυδρομική τσάντα και μέσα ήταν τα γράμματα και οι συντάξεις των παππούδων και των γιαγιάδων, αλλά και τα γράμματα
των ανθρώπων που το έστελναν στους δικούς τους ανθρώπους και αυτό μου έδινε πολύ μεγάλη χαρά και παρακαλούσα πάντοτε το Θεό να είμαι ένας απλός ταχυδρόμος και να κρατάω την τσάντα την ταχυδρομική και να μεταβιβάζω τις δικές σας επιστολές στον Τίμιο Σταυρό για να εκπληρώνει τα δικά σας αιτήματα και θελήματα. Εάν θέλετε κι εσείς να προσεύχεστε για μένα, να με έχει ο Θεός καλά, γερό, όσο δύναται και να βαδίζω κι εγώ το δρόμο αυτό το οποίο μου χάραξε ο Χριστός. Τον δρόμο της πίστεως, της ελπίδας, αλλά πάνω απ' όλα το δρόμο της σωτηρίας. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολλής εν το ουρανό. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους εσάς. Με όλη μου την αγάπη, το απόγευμα ξανακυλάει το πρόγραμμα Παπασπύρο μου Εσπερινός και παράκληση. Πριν κλείσουμε, τι θα μας πεις? Δε φταίδομεν πιστοί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.